Λοιπόν, ώρα για σινεμά. Καλά, είναι Τσικλοπέμπτη. Αρχίζουν όμως οι καινούργιες ταινίες. Ναι. Θα έχουμε ευκαιρία να τις δούμε. Αλέξανδρος. Ρωμανός Λιζάρδος. Τσίκνα. Καλημέρα μας, λοιπόν. Από το Φεστιβάλ του Βερολίνου έχω μόλις επιστρέψει. Να πούμε ότι το Φεστιβάλ του Βερολίνου έχει πολύ ενδιαφέρον μόνο για ένα πράγμα φέτος, γιατί δεν είναι από τα καλά φεστιβάλ. Ακριβώς για τις ισπανόφωνες ταινίες. Ξεκινάμε και βλέπουμε λίγα πλάνα από τις ταινίες που ξεχωρίζουν. Σήμερα θα προβληθεί λοιπόν η ταινία του Άλεξ Ντε Λα Ιγκλέσια, τον Μπαρ. Θεωρείται μία από τις ταινίες που ίσως κάνει την έκπληξη. Μιλάει για την ιστορία ενός ανθρώπου που θα αναγκαστούν μέσα να βάλουν έναν τρομοκράτη σε ένα μπαρ. Βλέπουμε πλάνα όμως και από το Πιέλη, στην ταινία που εντυπωσίασε στο Φεστιβάλ του Βερολίνου. Ακριβώς για την παράξενη ματιά της. Τα φρικιά λοιπόν παίρνουν την εξουσία στα χέρια τους και είναι σαν να βλέπουμε μία απάντηση στον δικό μας Weird Wave κινηματογράφο, στις ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου και μάλιστα σε ταινίες οι οποίες θα μπορούσαν να θυμίζουν και λίγο πρώιμο Αλμοδόβαρ. Έκανε μία πολύ έξυπνη παρουσίαση στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, αφού όλη η επιτροπή, μάλλον όλοι οι συντελεστές της ταινίας παρουσιάστηκαν ντυμένοι στα ροζ, γιατί όπως βλέπετε και τα πλάνα της ταινίας είναι ροζ friendly, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε. Θεωρείται από τους σημαντικότερους λοιπόν νεαρούς σκηνοθέτες της γενιάς του. Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρει μια χαρά. Όμως και μια ταινία από τη Χιλή, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το Una Mujer Fantástica, που ίσως είναι και το φαβορί για τα βραβεία. Παράξενη αισθητική, όμορφη ιστορία, δυνατές ερμηνείες στην ας πούμε χιλιανή στρέλα. Αν θα θέλαμε με κάποιο τρόπο να κάνουμε μια μικρή ταύτιση σε μια ταινία που γνωρίζουμε και αγαπάμε, με μια άλλη ταινία. Και πάμε τώρα στην αγαπημένη σου Πενέλοπε Κρούθ, την οποία προλάβαμε να δούμε ένα δευτερόλεπτο πλάνο. Αγαπητέ Δάρα, συγγνώμη, εγώ το για σένα το έβαλα την τελευταία Πενέλοπε Κρούθ. Να πούμε το Λαρέινα δε Ισπάνια, το οποίο έχει βρει και διανομή στην Ελλάδα. Παίζει αγαπημένη σου Πενέλοπε Κρούθ, η οποία παρουσίασε και την ταινία της στο Φεστιβάλ του Βερολίνου. Ταινίες όμως της εβδομάδας. Από τις ταινίες της εβδομάδας, οι περισσότεροι κριτικοί υποστηρίζουν ότι μια πόλη δίπλα στη θάλασσα είναι η ταινία που ξεχωρίζει και λόγω των υποψηφιότητων για Όσκαρ και λόγω της θεματικής και της αισθητικής της. Εγώ έχω αρκετές ενστάσεις, τις οποίες θα τις ακούσουμε στο βίντεο. Θα πω ότι από τις ταινίες εβδομάδας ξεχωρίζει το Αντίδοτο στην Ευεξία, που ενώ δεν είναι ολοκληρωμένο, μου θυμίζει λίγο το Wickerman και μέσα στον παραλογισμό του έχει το ενδιαφέρον. Τώρα ας δούμε λοιπόν το βίντεο. Επιστρέψαμε από την Μπερλινάλε και επιλέγουμε τις καλύτερες ταινίες που συνεχίζουν να προβάλλονται σε ελληνικές αίθουσες, αλλά και αυτές που ανοίγουν αυτή την εβδομάδα. Αυτό το διάστημα ανάμεσά μας θα το καλύψει η ομώνυμη ταινία. He's the first human born on Mars and I guess this film is about his journey. Κοντά σε αυτό το θέμα, η Αυτοκρατορία είναι μια ταινία με κριτική ματιά στο φασισμό και την κυριαρχία της λευκής ιδεολογίας. Βασίζεται σε αληθινά γεγονότα της ζωής του Michael German και είναι άκρος επίκαιρη παρόλες τις κινηματογραφικές της αδυναμίες. It's about what it actually is to be undercover. We know where you live. In terms of the preparation, there was a lot of watching of really depressing documentaries and reading, sort of delving into that world and just getting a taste. Η ταινία Lego Batman τρολάρει με πολύ χιούμορ τον καθιερωμένο ήρωα, αλλά φέρνει σε άλλο επίπεδο τη σχέση του Batman με τον Joker. Τα αυτοαναφορικά αστεία της και οι αναφορές στην pop κουλτούρα είναι περισσότερο αστείες για το ενήλικο κοινό. I think everybody is pretty familiar with the character of Batman in this movie. I think that he's a little bit more comedic. Στο πνεύμα της γιορτής των ερωτευμένων κάνει πρεμιέρα ένα sequel της 50 πιο σκοτεινές αποχρώσεις του Γκρι. Ας μιλήσουν λοιπόν οι συντελεστές για αυτή την ταινία. It is so amazing to see the fans still be so loyal to the story and be so excited about it. It's truly astonishing. It's a big part of making a sequel is that you have to develop everything and there needs to be you know, progression and sort of every aspect of the picture. The whole process of this making this movie has been great fun revisiting. Για τον επόμενο ήρωα δεν χρειάζονται συστάσεις. Νερούδα. Παράλληλα σχεδόν με τη βιογραφία της Τζάκη, ο σκηνοθέτης Πάμπλο Λαρίν καταγράφει κινηματογραφικά στιγμιότυπα από ένα πραγματικό ποιητή της ζωής που αγαπήθηκε για την τέχνη του, αλλά καταδιώχθηκε για τις ιδέες του. Μια μέρα μακριά είναι το αύριο. Στη γαλλική κωμωδία όλα αρχίζουν αύριο. Ο Σάμιουελ δουλεύει ως κασκαντέρ για να μεγαλώσει την 8χρονη κόρη του που του έχει παρατήσει χρόνια πριν η μητέρα της. Τι συμβαίνει όταν η μητέρα επιστρέφει και θέλει να μπει εκ νέου στη ζωή τους? Το remake της ταινίας «Πουθενά χωρίς την κόρη μου», αν και στερείται πρωτοτυπίας, θα διασκεδάσει το κοινό που δεν γνωρίζει την πρωτότυπη ταινία. Ο Μάρσι από τους άθικτους σε νέες μπαμπαδίστικες περιπέτειες.
Η ζωή μιας γυναίκας βασίζεται στο μυθιστόρημα του Γκί ντε Μοπασάν και παρουσιάζει την ιστορία μιας 18χρονης που φεύγοντας από το μοναστήρι που μεγάλωσε και διδάχτηκε θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις ψευδεστήσεις και τον έξω κόσμο. Στο δεύτερο κεφάλαιο της ταινίας John Wick, ο Wick θα επανέλθει στο προσκήνιο για ακόμα μια σκοτεινή υπόθεση που αφορά τη ζωή του όταν πληρωμένοι δολοφόνοι από όλο τον κόσμο θέλουν να κερδίσουν το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό. Δράση, αγωνία, ενδιαφέρουσα σκηνοθεσία και κάτι από ξαναζεσταμένο φαγητό, τέλεια συστατικά για τους φαν του είδους. You know, I really love playing John Wick. I like the guy. I think when I think about him, I think about his will. I think about like how he gets beat up, but he keeps fighting for his life. Το αντίδοτο στην ευεξία είναι ό,τι ακριβώς αναφέρει και ο τίτλος. Φιλόδοξος χρηματιστής προσπαθεί να πείσει τον ασθενικό διευθύνοντα σύμβουλο να εγκαταλείψει το παράξενο ελβετικό κέντρο ευεξίας και να επιστρέψει τα καθήκοντά του. Φτάνοντας όμως στην πηγή της ζωής, θα ανακαλύψει ότι το so-called θεραπευτήριο δεν λειτουργεί ευεργετικά για τους ασθενείς του. Ο Γκορ Βερμπίνσκι σκηνοθετεί με μαεστρία στιγμές τρόμου χωρίς να γλιτώνει από τα παρατράγουδα. Every day was really crazy and terrifying and oftentimes torturous and yeah, I go through a lot, you know. Κρατήσαμε για το τέλος το χαμηλών τόνων οσκαρικό «Μια πόλη δίπλα στη θάλασσα» που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο. Με 6 υποψηφιότητες για Όσκαρ, η αισθητά υπερτιμημένη ταινία παρουσιάζει τη ζωή του καταφρονεμένου Λί που θα αναλάβει την κηδεμονία του ανιψιού του λίγο καιρό αργότερα από μια προσωπική απώλεια που τον οδήγησε και στην απόπειρα αυτοκτονίας. Η λανθασμένη χρήση μουσικής ευτυχώς δεν αποδυναμώνει την σύντομη αλλά αποστομωτική ερμηνεία της Μισελ Βίλιαμς που κερδίζει υποψηφιότητα στα φετινά Όσκαρ. When I first heard about it, I was so excited to read whatever Kenny had been working on. And before I'd even closed it, I knew that I wanted to be a part of it. I said a lot of terrible things to you. My heart was broken, and I know yours is broken too. No, you don't understand. There's nothing there. It's not true. Λοιπόν, αυτά τα όλα. Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλό τσίχνισμα. Με την πρωτοπρή λοιπόν να το τσικνίσετε, σας αφήνουμε. Αύριο εμείς. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Γεια σας.